να εξηγήσει το φωτοβολταϊκό. Το φωτοβολταϊκό λοιπόν καταλήγει σε αυτό το καλώδιο, το οποίο στέλνει ρεύμα. Πού το στέλνει το ρεύμα? Στον κεντρικό μας ρυθμιστή ρεύματος. Εδώ βλέπετε τις ενδείξεις, βλέπετε ότι όταν είναι κόκκινο σημαίνει ότι η απόδοση είναι μικρότερη του 30%. Ποιο είναι κόκκινο? Ένα λαμπάκι το οποίο βρίσκεται στην προστινή του μπροστά πλευρά. Όταν το λαμπάκι είναι κίτρινο σημαίνει ότι η απόδοσή του είναι μεταξύ 30% και 70%, και όταν η απόδοσή του είναι πάνω από 70%, δηλαδή λειτουργεί άψογα και παρέχει πάρα πολύ ρεύμα, το λαμπάκι γίνεται πράσινο. Και τότε όταν το ρεύμα είναι εξαιρετικής ποιότητας, τότε αναβοσβήνει πράσινο και είναι πάνω από 100%. Στην Ελλάδα συνήθως, επειδή η ηλιοφάνειά μας είναι εξαιρετική, έχουμε και εξαιρετική απόδοση 100%. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε απλά αυτό το καλώδιο, το οποίο μπαίνει σε μία μπρίζα 12V και μένει εκεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, όποτε έχετε φως, όποτε είμαστε φως της ημέρας, εκτός της νύχτας δηλαδή, μονίμως υπάρχει παροχή ρεύματος στο κεντρικό εγκέφαλο. Το αφήνουμε και εγκυμήσει? Βεβαίως μπορεί να μείνει και εγκυμήσει, κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να φορτίσουμε τα λάπτοπ μας δηλαδή, εάν λειτουργεί? Τα λάπτοπ μας μπορούμε να τα φορτίσουμε οποιαδήποτε στιγμή εδώ από το USB, όπως βλέπετε, ή από την μπρίζα 220-230V, η οποία όμως είπαμε ότι για να δουλέψει δεν δουλεύει με το φωτοβολταϊκό, δουλεύει μόνο όταν είμαστε καρφωμένοι σε μπρίζα ξηράς. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε το φωτοβολταϊκό.